Αλλά να, ο χρέοντας του Μενικαία μπαίνει, βασιλέας της χώρας νεόκοπος, φορτωμένος νοπές θεϊκές συγκυρίες. Που τάχα το μυαλό του πελάγωσε και κάλεσε τους γέροντες, στέλνοντας σκηνή προς τα γη για τούτη τη συνάθρηση. Γέροντες, οι θεοί, αφού με πολύ σάλα τη χώρα μας ταράξανε, ορθή πάλι τη στήσαν στην πρώτη ασφαλειά της. Μα τώρα εσάς εγώ, ξεχωριστά από όλους έστειλα να καλέσουν, γιατί ξέρω πρώτα πως πάντας του λαϊού, τους νόμους και την αρχή, μεγάλο είχατε σέβας. Έπειτα πάλι, και όταν ο Ιδίποδας ήταν στον θρόνο και άφω εκείνος χάθηκε, την ίδια στα παιδιά τους και ασάλευτη φυλάξατε την πίστη. Τώρα λοιπόν, που εκείνοι σε μια μέρα με τις διπλής τους μοίρας στη βουλή χαθήκαν, χτυπημένοι και χτυπώντας με το ανώσιο τους χέρι ο ένας τον άλλον, εγώ όλη την αρχή τους και τους θρόνους σαν πιο στενός των συγγενής κρατώ. Αδύνατο όμως να γνωρίσεις την ψυχή, τις ιδέες και τη γνώμη ενός ανθρώπου πριν δοκιμαστείς την εξουσία επάνω και στους νόμους. Γιατί για μένα, ένας που ενώ διευθύνει ολόκληρη τη χώρα, δεν είναι άξιος την πιο σοφή απόφαση να παίρνει, μα κλεισμένη κρατεί από όποιο φόβο τη γλώσσα του, και τώρα και από πάντα ο πιο αχρίαστος μου φαίνεται πως είναι. Και όποιος πάνω από την πατρίδα του βάζει ένα φίλο, αυτόν εγώ τον έχω για τίποτα. Γιατί και μάρτυράς μου ο συνοδείας που όλα τα βλέπει, εγώ δεν θα σώπαινα όταν βλέπω να έρχεται μια καταστροφή στην πόλη αντί της σωτηρίας. Κι ούτε ποτέ μου θα έκανα φίλο έναν εχθρό της χώρας. Γιατί αυτή είναι η μόνη σωτηρία. Και ως και μόνο όσο το πλοίο που πάνω τους ταξιδεύουμε ορθώ στέκει, τότε είναι που τους κάνουμε τους φίλους. Με τέτοιους εγώ νόμους στηρίζω τη δύναμη του κράτους. Και να τώρα τι, σύμφωνα με αυτά, έχω προκηρύξει για τα παιδιά του Ιδίποδα στην πόλη. Ο Αιτεοκλής, που έπεσε πολεμώντας για αυτή μας την πατρίδα, όσο κανένας πιο ηρωικότερα στη μάχη, σε μνήμα θα ταφεί, με όσες τιμές ταιριάζουν στον πιο ένδοξο νεκρό εκεί κάτω. Μα όσο για τον ομοαιματό του, λέγω τον Πολυνίκη, που την πατρική του γη και τους ενχώρους τους θεούς του είχε θελήσει εξόριστος γυρνώντας να κάψει απ' άκρη σ' άκρη, αδερφικό αίμα να γευτεί και σκλάβους τους δικούς του να πάρει, έχει σ' όλη τη χώρα απαγορευτεί κανένας με ταφή να μην τον τιμήσει, κανένας να μην τον θρηνήσει. Μάθ' αυτό να αφήσουν το κορμί του στα σκυλιά και στα όρνια, αποτρόπαιο θέαμα να το σπαράξουν. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Και από μένα τουλάχιστον δεν θα πάρουν οι κακοί πιότερη τιμή από τους δίκαιους. Και μόνο όσοι το καλό της χώρας αυτής θέλουν, τότε αυτοί και ζωντανοί και πεθαμένοι θα έχουν τιμή από εμένα. Εσένα αρέσει, γε του Μενικαία, έτσι να κάνεις και για τον εχθρό ή για το φίλο αυτής της χώρας. Είναι δικαίωμά σου όποιον να βάλεις νόμο και για νεκρούς και για εμάς όσοι ζούμε. Φρουρίνεστε λοιπόν σε αυτά όσα είπα. Σε έναν πιο νέο ανάθεσε το βάρος του χρέους αυτού. Μα έτοιμοι είναι κιόλας αυτοί που τον νεκρό θα επιτηρούνε. Τι άλλο λοιπόν έξω από αυτό μας θέλεις? Να μην είστε επίκης, αν είσαι ως και κάποιος παραβεί την προσταγή μου. Ποιος τόσο είναι τρελός που να θελήσει το θάνατό του? Αυτός ήταν ο μισθός του πραγματικός. Μα η ελπίδα για το κέρδος πολλές φορές κατέστρεψε τους ανθρώπους. Αφέντη, βασιλιά μου,
Δεν θα πω πως από τη βία μου, δίχως πνοή, ήρθα παίρνοντας τα πόδια στον νόμο. Γιατί κοντοστεκόμουν πολλές φορές στον δρόμο από την έγνοια. Που πίσω με κυκλόφερνε να στρέψω. Γιατί η ψυχή μου πολλά τέτοια μου μιλούσε και μου λέγε «Καημένε, τι πας εκεί που θα σε βρει άμα φτάσεις ο παιδεμός. Ταλέπορε, έτσι ακόμα θα στέκεσαι. Κι αν θα τα μάθει από κάποιον άλλον ο κρέοντας. Τι κακό που έχεις να πάθεις». Τέτοια κλωθογυρίζοντας στο νου μου, έτσι μόλις και με τα βίας εμπρός τραβούσα, κι έτσι είναι που γίνεται μακρύς ο λίγος δρόμος. Παρ' όλα αυτά, νίκησε η απόφασή μου να έρθω εδώ. Κι αν τίποτα δεν έχω να πω, όμως θέλω να μιλήσω. Γιατί ήρθα αγκαλιασμένος από την ελπίδα πως άλλο τίποτα δεν θα πάθω τώρα αυτό. Και τι είναι αυτό που έτσι ταραγμένο σε έχει? Να σου πω πρώτα όσο για μένα. Διότι εγώ, μήτε το έκαμα, μήτε είδα ποιος ήταν που το έκανε, και δεν θα ήταν δίκαιο να βεύουν τίποτα αμαρτίες. Παίρνεις καλά τα μέτρα σου και γύρω με τέχνη τα χαράκια σου τα στείνεις. Σίγουρα κάτι νέο θα ήρθες να φέρεις. Είναι που σου φέρνει πάντα πολύ ζόρι να φανερώσεις το κακό. Λοιπόν, δεν λες ότι έχεις να πεις και να παίρνεις πόδι? Σου λέω. Να, κάποιος έθαψε το νεκρό και έφυγε, αφού πρώτα τον πασπάλισε πάνω με στεγνή σκόνη και τον άγιασε όσα πρέπει. Τι λες! Ποιος άντρας είχε τέτοια τόλμη? Δεν ξέρω. Εκεί δεν ήταν ούτε σκάμα παξίνα, ούτε φτιαριά από τσάπα. Μα τραχιά πετραγής, σαν, όχι, χωρίς κυσμάδα ή μήτε χάραμα τροχού από μάξι. Μα ποιος να το έκανε, κανένα γνωστό να άφησε. Κι έτσι, καθώς ο πρώτος φύλακας ημέρας μας φωνάζει κι εμείς να δούμε, θα μ' ανεξήγητο βρέθηκε μπρος μας. Ο νεκρός καθόλου δεν φαινόταν. Όχι ενταφιασμένος βέβαια με στοιχήμα, σαν από κάποιου που ήθελε από το μίασμα να γλιτώσει το σκέπασμα από πάνω. Μα ούτε γρημιό σημάδια, ούτε και σκύλου που να έρθε ή που να σπάραξε φαινόταν. Τότε ήταν που άρχισε μεταξύ μας λόγια να ρίχνονται βαριά. Ο ένας τον άλλο φύλακας κατηγορούσε και ακόμη και στα χέρια θα φτάναμε χωρίς να ήταν κανένας εκεί να μας χωρίσει. Γιατί ήταν ο καθένας μας ο φταίχτης. Και για κανέναν απόδειξη δεν ήταν. Μα ξεσκίζονταν όλοι πως δεν ξέρουν. Και όλοι μας έτοιμοι ήμασταν και στη φωτιά να πούμε και σίδερα αναμένα να σηκώσουμε και σε όλους τους θεούς οργιζόμαστε πως μήτε το έκαμε αυτός ή μήτε που γνωρίζει ποιος το σκέφτηκε και ποιος το έκαμε το πράγμα. Στο τέλος, αφού τίποτα πιο πέρα δεν έβγαινε από τα ψεξίματά μας, ένας λέει κάτι το οποίο μας έκανε όλους στρέψουμε την κεφαλή μας από φόβο. Γιατί μήτε όχι μπορούσαμε να πούμε, μήτε κι ήταν τρόπος να μην βγει κάνοντας το σε κακό μας. Ο λόγος του ήταν πως εσένα έπρεπε να τα αναφέρουμε το πράγμα και να μην το σκεπάσουμε. Όλοι μείναμε σύμφωνοι. Και ο κλήρος καταδικάζει τώρα εμένα, τον ταλέπορο, να πάρω αυτή τη χαρά επάνω μου. Και να με, δίχως να με θέλω. Το ξέρω αυτό. Γιατί ποιος ποτέ στέργει το μηνυτή με τα κακά μαντάτα. Εμένα, ο βασιλιά μου,
Μια συλλογή στο νου μου, πολύ ωραία τη γυρίζει. Μην ίσως κι είναι από Θεού το πράγμα. Πάψε! Πριν ανάψεις μέσα μου το θυμό, μήπως βρεθείς πως είσαι ανόητος μαζί για γέρος. Γιατί δεν είναι υποφερτό αυτά που λες, πως οι θεοί φροντίζουν για τούτο τον νεκρό. Και για ποιο λόγο τάχα να τον τιμήσουν. Για ευεργέτη τον έδαφταν. Αυτόν που ήρθε να βάλει φωτιά στους γυραστηλωτούς ναούς τους και στα αφιερώματά τους και τη γη τους να αποδογυρίσει και τους νόμους. Ή βλέπεις οι θεοί να τιμούν τους κακούργους. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα και από πριν κάποια παιδομέσα που με τα βίασμα ανέχονταν κρυφομουρμούριζαν κουνώντας μουλοχτά την κεφαλή τους και δεν εννοούσαν να σκύψουν στο ζυγό τον τράχυλο όπως απαιτεί το δίκαιο και να με στέλνουν. Από αυτούς το ξέρω καλά πως και τούτοι εδώ παρακινημένοι με χρήματα έχουν κάνει όταν έκαμαν. Γιατί ανάμεσα στους ανθρώπους δεν θα βρεις έβριμα πιο κακό από ότι το χρυσάφι. Αυτό και τις πολιτείες φέρει ανω κάτω. Αυτό και τους άνδρες ξεβατίζει από τα σπίτια τους. Αυτό και των δικαίων της γνώμης ξεπλανεύει και αλλάζοντάς τις τις τρέφει σε σχρές πράξεις και ανώσει έργο τους μαθαίνει. Μα όσοι πουλημένοι έχουν κάνει αυτή την πράξη δεν θα αργήσουν να εισπράξουν το μισθό που τους αξίζει. Μα όσο μου είναι σεβαστός ο Δίας ακόμα να το ξέρεις καλά και στο λέω με όρκο πως αν δεν μου βρείτε αυτόν που έχει κάνει την ταφή και τον μπροστά μου δεν τον παρουσιάσετε, δεν θα είναι μόνο ο Άντης αρκετός για σας. Πριν ζωντανή φανερώσετε στην κρεμάλα ποιος είχε αυτό το θράσος. Και έτσι, άλλη φορά θα ξέρετε από πού πρέπει να σας τα κάνει στο κέρδος και πως δεν πρέπει από παντού να θέλει να ωφελιέται. Γιατί τα ισχρά τα κέρδη πιο πολύ σχαλούνε παρά που σώζουν. Θα έδινες άδεια να πω κάτι ή να γυρίσω και να φεύγω. Και δεν βλέπεις πως με ενοχλεί και τώρα που σ' ακούω. Η ενόχλησή σου είναι στα αυτιά σου ή στην ψυχή σου. Και τι σε νοιάζει εσένα που είναι η ενόχλησή μου. Ο φταίχτης σε πληγώνει στην καρδιά σου. Εγώ σε πληγώνω στα αυτιά σου. Πόσο μάτι την αλήθεια σε έκανε φλίαρο ο Θεός. Αυτή όμως τουλάχιστον δεν έκανα την πράξη. Μάλιστα! Και πουλώντας και την ψυχή σου για χρήματα! Ω, είμαι! Τι κακό που είναι να πιστεύει κανείς πως βλέπει πράγμα που είναι όμως ψέμα. Αυτό έλειπε να κάνεις και τον έξυπνο τώρα. Μα αν δεν μου βρείτε τους φταίχτες της ταφής, θα δείτε τι συμφορές τα ισχρά κέρδη φέρνουν. Μακάρι να βρεθούν. Αυτό προπάντων θέλω κι εγώ. Μα τότε θα πιαστούν ή όχι. Μόνο η τύχη μπορεί να το κρίνει. Όσο για μένα, βγάλω το μυαλό σου πως ποτέ εδώ πέρα θα ξαναδείς. Γιατί και τώρα, μεγάλη χάρη στους θεούς Χριστό που γλίτωσα. Χωρίς να το ελπίζω και χωρίς να το πιστεύω.